Sventolano le bandiere della Grecia a Salonicco per il penultimo discorso elettorale del premier greco Kyriakos Mitsotakis prima delle elezioni di domenica. La posta in gioco delle elezioni è la stabilità del governo del paese, ha dichiarato Mitsotakis, attaccando il partito di sinistra Syriza per il piano sociale molto costoso che propone e che potrebbe causare turbolenze nell'economia greca. Ξανά 83 δις από το λεφτόδεντρο και ζητά ο αθεόφοβος δικαιοσύνη παντού. Παντού εκτός από δίπλα του όπου έχει το καταδικασμένο 13-0 στο ειδικό δικαστήριο Νίκο Παπά. Το ερώτημα της Κυριακής είναι από τώρα μπροστά μας. Θέλουμε σταθερότητα ή άγνωστες περιπέτειες. Με λίγα λόγια, προτιμάμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό Τσίπρα. Η επιλογή πλέον περνά στα δικά σας χέρια. Alexis Tsipras, premier per 4 anni ai tempi della peggior crisi greca dal 2015 al 2019, ha parlato ad Atene in piazza Sintagma e ha invitato i cittadini a votare per il suo partito in modo da fermare, come ha detto, l'incubo del governo Mitsotakis. Με εντιμότητα και με ανοιχτή καρδιά από τον ελληνικό λαό, όχι μια δεύτερη ευκαιρία για να κυβερνήσουμε, αλλά την πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας, με βάση τα θέλω μας και όχι τα πρέπει, χωρίς μνημόνια, χωρίς καταναγκασμούς, χωρίς την Τρόικα, χωρίς το Σόιμπλε, χωρίς όλους αυτούς που μας επέβαλαν την πολιτική τους. Να λοιπόν τι σημαίνει ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και αλλαγή. Σημαίνει αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, ισχυρό κοινωνικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Αυτό σημαίνει ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και αλλαγή. Secondo i sondaggi, Mitsotakis è in vantaggio di 6 punti su Tsipras.